να προσευχηθούμε για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων, αλλά και συγχρόνως να παρηγορήσουμε και εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Και κάτι πέρα από αυτό, ότι αυτές τις δύσκολες ώρες, τις τραγικές ώρες, είναι ανάγκη να είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι να προσπαθούμε, χωρίς να προσπαθούμε και να θέλουμε να ρίξουμε ένας ευθύνες στον άλλον. Ο καθένας ξέρει τι μπορεί να κάνει αυτή την ώρα, γι' αυτό πρέπει να συστρατευτούμε και να σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ ανάγκη τις ώρες αυτές. Ένα σχόλιο, επειδή στέλνετε ένα μήνυμα ενότητας, με το σχόλιο του Μητροπολίτη Καλαβρίου των Αμβρόσιου. Κοιτάξτε, είναι λυπηρό το φαινόμενο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός δεν εκδικείται και προτρέπει όλους μας να αγαπά ο ένας τον άλλον. Βέβαια, συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι προσωπικές οι απόψεις αυτές, αλλά και οι προσωπικές απόψεις έχουν ένα όριο, διότι το γενικότερο διάγραμμα, η εικόνα του Θεού μας είναι ότι ο Θεός είναι αγάπης, δεν είναι τιμωρός, δεν είναι εκδικητής, αλλά αγαπάει όλους μας και συνιστά και σε εμάς και στον καθένα μας αυτή την αγάπη να έχουμε. Μάλιστα. Οι προσωπικές απόψεις έχουν ένα όριο για τον Αμβρόσιο. Εγώ θα ξαλαμίνω εκεί, επειδή φοράνε ράσο, ναι. Επειδή φοράνε ράσο και κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν εστιάζεις στο ότι τον αποδοκίμασαν τον Αμβρόσιο? Τον αποδοκίμασες. Τον αποδοκίμασες. Από τα κατώτερα αστρονόματα του κλήρου μέχρι την κορυφή, ναι, της ιεραρχίας. Να το ξαναλέμε πάλι. Είναι μέρος.